σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ για άλλη μια φορά μέσα σε δύο εβδομάδες τον κύριο Σταυρακάκη, πολιτικό αναλυτή, πολιτικό επιστήμονα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ Ξέρετε, και εγώ γιατί... θα μας παρεξηγήσουν στο τέλος. Όμως. Γιατί. Θα να προσέξουμε. <laughs> <laughs> Δεν φοβόμαστε. λοιπόν, <laughs> κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ διότι ε, το ραδιόφωνο φυσικά και ασχολείται με την επικαιρότητα και αυτό είναι και ο ρόλος του αλλά το να προσεγγίζουμε μερικά πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με την επικαιρότητα και απασχολούν το μυαλό μας νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο έτσι εγώ νιώθω να σας εκμεταλλεύομαι με την καλή την έννοια που λένε και να θέλω να ακούω πράγματα τα οποία με απασχολούν νομίζω και εμένα και τους ακροατές το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με την ψυχανάλυση και την πολιτική έτσι όπως τον προσεγγίζει ο πολιτικός αναλυτής εσείς δηλαδή που έχετε ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα υπάρχουν συμπεριφορές στον πολιτικό βίο υπάρχουν συμπεριφορές ε, ομαδικές, κρατών εθνικές ε, αλλά και κομμάτων πιο στενά και ομάδων ακόμα πιο στενά οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν τη δική μας, την λογική, την κοινή λογική, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό και δεν συμβαίνει το, το άλλο, όταν βλέπουμε πράγματα παράδοξα να συμβαίνουν στον πολιτικό μας βίο. Πώς το προσεγγίζει αυτό ο πολιτικός επιστήμονας και τα εργαλεία της ψυχανάλυσης που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει, mm. από πού τα αντλεί και κυρίως από ποιους εκπροσώπους. Ε, αυτό πολλά, ακρι... μαζί. Α, πολλά μαζί. Πολλά yeah. μαζί, αυτό ακριβώς που περιγράψατε είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, έγινε κάποια στιγμή μέσα στον 20ο αιώνα αυτή η σύγκληση ψυχανάλυση, ψυχανάλυσης, ψυχαναλυτικής θεωρίας, που ξεκινάει από μια κλινική πρακτική, από μια θεραπευτική πρακτική, αλλά ε, ε, συγκροτεί επίσης και ένα θεωρητικό πλαίσιο που έχει μια ευρύτερη, έχει ευρύτερες συνεπαγωγές και πολιτικής ε, επιστήμης, πολιτικών ενδιαφερόντων. Έτσι είναι μια πολύ ε, μακρά ιστορία όλο αυτό το, 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 ιστορικό αυτή, η γενεαλογία αυτής της σύγκλησης αλλά ξεκινάει ακριβώς από αυτό που θέσατε, από το γεγονός δηλαδή ότι πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορούν να εξηγηθούν με έναν αυστηρά ορθολογικό τρόπο, όπως τα λέγαμε. Υπάρχουν δηλαδή, για να το πω λίγο πιο τεχνικά, υπάρχουν και επενεργούν ασυνείδητες Διεργασίε οι οποίε επηρεάζουν τη συμπεριφορά μα, τη, τη δημιουργία των ταυτοτήτων μα, το τι θέλουμε, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πολλέ φορέ όπω θα νομίζουμε εμεί ο καθένα ατομικά συνείδητα, αλλά επηρεάζονται από συνείδητε διεργασίε. Αυτό για να δώσω ένα παράδειγμα, για να μην μιλάμε λίγο στον αέρα, ναι. να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί ε, να προσθέσω αυτό που είπατε ότι πολλέ φορέ είναι και οι πιο κριτικέ προσεγγίσει ή στο επίπεδο τη ιδεολογία. Και ένα κομμάτι της αριστεράς, της αριστερής θεωρίας, η οποία ε, ε, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με την ψυχαναλύση. γιατί γίνεται αυτό. Διότι και στο χώρο αυτό της αριστεράς του 19ου αιώνα έχουμε μια κάπως απλοϊκή σύλληψη του υποκειμένου. Δηλαδή, υπάρχει ιδέα ότι όταν ένας κομμουνιστής ας πούμε, ή ένα μέλος ενός κόμματος εργατικού θα πάει σε κάποιον εργάτη και θα του εξηγήσει γιατί τον εκμεταλλεύω ότι ο εργάτης αμέσως το καταλάβει ότι είναι υποκείμενο εκμετάλλευσης πολύ ορθολογικά θα μεταπιστεί, θα αλλάξει την ταυτότητά του, θα υποστηρίξει το Εργατικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αφού εκεί ταξικά. Ακριβώ τη εποχή και θα καταλάβει αυτό το κλασικό ε, Επιχείρημα που ακόμα είναι το βασικό σλόγγαν των κινημάτων αυτών, το οποίο ε, το ξέρετε πολύ καλά, είναι Προλετάριο όλων των χωρών, ενωθείτε. <συσίλω> άρα, προέχει η ταξική σα ταυτότητα σε σχέση με την εθνική. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με το 19... τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν συνέβη. Δηλαδή, ενώ περίμεναν όλοι με βάση την ορθολογική ερμηνεία και το γεγονό ότι όλοι συμφωνούσαν σε αυτό το πράγμα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος να μην ταχθούν μετά με, το, με, τα, με, με την εθνική του ταυτότητα να ταχθούν με την προλετεριακή του ταυτότητα και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, για παράδειγμα, οι εργάτε να αγκαλιαστούν και να μην πολεμήσουν. Αυτό το πράγμα ε, δεν, είναι. Συνέβη, δεν συνέβη, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Και συνέβη και αυτό. Και Άρα και στην δε, ιστορία. Ακριβώ. Αυτό είναι και ο λόγο για τον είπα ότι υπάρχει εκεί πέρα μια κάπω απλουστευμένη αίσθηση της, ταυτότητα. ταυτότητας. Οι, ταυτότητε δεν δημιουργούνται μέσα από την ορθολογική επιχειρηματολογία, δημιουργούνται στη μακρά διάρκεια, αποκρισταλώνονται μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι ασυνείδητες, οι οποίες γίνονται διυποκειμενικά, δεν γίνονται με την προσωπική επιλογή από του καθενός. Από ποιες είναι οι όμως κυρίαρχες. Κοιτάξτε, η η, 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 ψυχανάλυση το ξέρουμε πολύ καλά και θεραπευτικά και στον Φρόιντ και στην Κλάιν και στον Λακάν. Αυτή είναι οι μεγάλοι ε, ψυχαστές, ψυχαναλυτές, 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 το 20 του 20ου αιώνα και, άλλοι βέβαια. είναι σκέτη, Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είχαν μια Ακτινοβολία που ξέφυγε από το επίπεδο το ψυχαναλτικό. Και είχαν και πολιτικό λόγο. Βεβαίω, και ξέρουμε ότι όλοι οι περισσότεροι από αυτού. Ε, ο Φρόιντ έγραψε αρκετά βιβλία που δεν είχαν να κάνουν με την κλινική ψυχαναλίση. Ε, είχαν να κάνουν με τη θρησκεία, με την πολιτική, με τη δημιουργία των ομάδων. Βίλχερα, Βίλχερ, Ράιχ, ο Βίλχεμ Ράικ, βεβαίω. Η ανάλυση του φασισμού, βεβαίω. Η ανάλυση του φασισμού κτλ. Και άλλοι πάρα πολλοί. Ε, 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 σχηματικά κάνουμε τη διάκριση πολλέ φορέ τη φροηδική αριστερά. Δηλαδή, ο Ράικ, για παράδειγμα, είναι Ανοίγει στη φροηδική αριστερά, δεκτή, η σχολή τη Φραγκφούρτη, ναι. α πούμε, κάποιοι από του στοχαστέ, ναι. οι οποίοι ακριβώ προσπάθησαν να δουν πώ μια πιο ε, επεξεργασμένη θεωρία του υποκειμένου είναι απαραίτητη για να σκεφτούμε την κοινωνική αλλαγή. Αλλά μετά και ο Λακάν, βέβαια, και άλλοι ψυχαναλυτέ. Ο Λακάν έχει γράψει για την Αντιγόνη ε, ένα ολόκληρο σεμινάριο που έχει μείνει ιστορικό. Για το... Όπου τι λέει με δυο κουβέντε. Είναι, είναι, είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα ε, γιατί το ξέρουμε όλοι και εμείς ειδικά που την παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι στα θέατρα και τα λοιπά. Ε, είναι ένα συγκλονιστικό έργο. Ε, το, το όλο ζήτημα είναι αυτή η σαγίνη που ασκεί η Αντιγόνη mm -hmm. Ως ένα μοντέλο ριζοσπαστικού ας πούμε, ηθικοπολιτικού πράτην, είναι μια ηρωίδα η οποία πάει κόντρα σε όλα σε όλους τους νόμους, σε όλους τους και, νόμους και σε όλους και τους περιορισμούς και, και τις εξουσίες. Και α, α, αυτό έχει συζητηθεί στην ιστορία, από τα ξεκινήσουμε από τον Χέγγελ μέχρι τον Μπρέχτ, έτσι, υπάρχουν ε, χιλιάδες ερμηνείες, mm -hmm. αντιγόνες κλπ. Ε, η ιστορία των ψυχαναλυτών, η ιστορία του Λακάν συγκεκριμένα, είναι καταρχήν σε ένα πρώτο επίπεδο μια σαγίνη από την, από την Αντιγόνη και την, την αναδεικνύει σε ένα είδος μοντέλου ακόμα και της ψυχαναλυτικής διαδικασίας έτσι ότι η, η επιθυμία του αναλυτή του ψυχαναλυτή πρέπει να είναι μια επιθυμία καθαρή σαν της Αντιγόνης που δεν γνωρίζει προσκόμματα και την εμπόδια Κάνει και, και, εμπόδια. και δεν ναι. καταλαβαίνει Βεβαίως, Βεβαίω, σε ένα δεύτερο επίπεδο πρέπει να δούμε ότι τα, τα, τα κοινωνικοπολιτικά αποτελέσματα της πράξης της Αντιγόνης δεν είναι και πολύ ευήωνα. Έτσι, δηλαδή δεν μείνει τίποτα όρθιο σχεδόν στο, στο τέλος της τραγωδίας. Άλλος αυτοκτονεί, άλλος σκοτώνεται, άλλος, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και κάτι που είναι έτσι κάπως να το βάλω σε εισαγωγικά όχι πολύ ανθρώπινο με αυτή την καθαρή επιθυμία. Έτσι δηλαδή έχει κανεί την αίσθηση ότι η Αντιγόνη από την αρχή και εξ αρχή, πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε είναι αποφασισμένη να θυσιαστεί, είναι απο... έχει κάνει αυτό το βήμα σε ένα επέκτημα. Έχει επέκυμα. μία απομόνωση Έτσι, σε βέβαια, σχέση βέβαια. με τον περίγυρο τη, τον κοινωνικό και τα όσα αυτό ακριβώς, Ακριβώ. Και αυτό, αυτό ε, 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 φέρνει στο προσκήνιο κάποιε δυσκολίε. Για το πώ θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ένα είδο μοντέλου, α πούμε. Mm -hmm. Αυτό το κατανοεί ο ίδιο ο Λακάνη και μετά την επόμενη χρονιά από το σεμινάριο λέει: Παι, παιδιά Εντάξει. Μέγα μην είναι η μέτρο, δεν είναι υποχρεωμένη να το ξέρουν... Βεβαίω. Αλλά, ναι. α, αλλά ξεκίνησα λέγοντα ότι η ψυχαναλύση δίνει, γιατί μιλήσαμε για του μηχανισμού που δημιουργούν αυτέ τι ασυνείδητε αποκρισταλώσει των ταυτότητων κτλ. Τα Προφανώ είναι η οικογένεια. Στο ψυχαναλυτικό setting η οικογένεια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά είναι βέβαια. Και κάθε άλλη ε, κοινωνική. Ε, σε, και κάθε άλλη συλλογικότητα, κάθε άλλη ομάδα μέσα στην οποία εντάσσεται ο άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπο είναι κοινωνικών. Ναι. Και η ψυχανάλυση και, βεβαίως, και η ψυχανάλυση και ταυτότητά του δεν προκύπτει έξω από τον χώρο στον οποίο ανήκει. Ούτε προκύπτει, ούτε αλγοριθμικά καθορίζεται από κάποιο DNA κτλ. Ναι. Είναι το ερευνήσουμε. διαδραστική κατάσταση. Είναι διαδραστική. Και το υποκείμενο και η κοινωνία βεβαίως, αλληλοεπιδρούν Και άρα τους. πρέπει να συλλάβουμε αυτό το διποκειμενικό πλαίσιο μέσα στο uh -huh. οποίο ε, δημιουργούνται όλα. Ε, και θα έλεγα ότι εκεί υπάρχει αυτό που με ρωτήσατε, η διάκριση ψυχανάλυση-ψυχολογία, γιατί ο κάθε ακροατή μα μπορεί να μην είναι εξοικειωμένο με αυτέ τι διακρίσει. Εκεί έγκυται νομίζω και η διάκριση ψυχολογία-ψυχιατρική ψυχανάλυσης. Δηλαδή, το μοντέλο του υποκειμένου και το, 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 το μοντέλο που υποβόσκει σε κάθε μια από αυτέ τι διαφορετικέ. Ε, θέλετε να πούμε επιστήμες ή ναι. παιδεία του στοχασμού ή παιδεία της πρακτικής της θεραπευτικής ε, είναι πολύ διαφορετικό ε, ε, στην, τώρα μη, θα κάνω μια έτσι πολύ απλουστευτική διάκριση αλλά στην ψυχιατρική πολλές φορές έχουμε ένα μοντέλο του υποκειμένου που αφορά την... Ε, βιολογική χημική του σύσταση. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο η. Και η σύγχρονη η ε, ψυχιατρική, βέβαια. και ακριβώ ναι. εντοπίζει την αντίσταση. Και οι θεραπείε έχουν στην να κάνουν με. Στην ευρωφυσιολογία κυρίω και εκεί δίνει απαντήση. Στην ευρωφυσιολογία. Στο και, βιολογικό και, επίπεδο, και, επίπεδο δηλαδή. Και στην χημική αντίσταση. Ακριβώ αυτό είναι. Α, α, στην προσπάθεια να, 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 να μεταβάλουμε τη συμπεριφορά και να την φέρουμε σε μέσα ένα. Από μέσα από χημικέ διαδικασίε που μέσα μια φαρμακευτική δηλαδή. Προσέγγιση. Κλινική, κλινική προσέγγιση. Ε, η ψυχολογία είναι λίγο διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια σειρά από διαφορετικές σχολές. Εκεί μπορεί να μπει στατιστική μέσα, μπορεί να μπουν άλλες, άλλες μέθοδοι, αλλά πάλι εκείνο που είναι στο επίκεντρο είναι συνήθω το άτομο. Έτσι. Ναι. Και, δηλαδή, με αυτή είτε... η την έννοια είναι και πιο αφιερημένη η ψυχολογία. Έτσι. Ναι, είναι. αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά όμω. Για, για την ψυχανάλυση, αυτό το άτομο δεν υπάρχει. Γι' αυτό οι ψυχαναλυτέ συνήθω μιλούν για υποκείμενο. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Είναι με άλλο... να κάνω την. Ε... Ερμηνεία υποκειμένου παύλα ατόμου. Βεβαίως. Και συγκρατήθηκα γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Εξηγήστε το λίγο ακόμα. Είναι, σας είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως το λένε και οι λέξεις, το άτομο ε, έχει να κάνει με τη μοναδικότητα. Έτσι Είναι κάτι Υμυ. το οποίο το εξετάζουμε ή θεωρούμε ότι έχει μια αυτοτέλεια. Θέλετε να το πούμε αυτονομία ναι. με κάποιο τρόπο, και, και άρα μπορούμε να παρέμβουμε και σε αυτό ατομικά, εξτομικευμένα. Ενώ το υποκείμενο. Το υποκείμενο ε, σαν έννοια, αλλά και σαν ε, ε, αντικείμενο θεραπευτικό ή θεωρητικό για την ψυχανάλυση προϋποθέτει κάτι πάρα πολύ βασικό που είναι η σχέση του με, τον κοινων... με αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό Μάλιστα. δεσμό, με τον πολιτισμό αν θέλετε. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει από μόνο του. Το υποκείμενο. Συγκροτείται, yeah. συγκροτείται και λειτουργεί πάντα σε σχέση με του άλλου ανθρώπου, με τα άλλα υποκείμενα. Άρα, υπάρχει ένα διαπολιμένο. Συνδέονται στην κοινωνία Ενώ το άτομο αυτό, και αυτό και δεν και το Και αυτό δεν, δεν το λέει μόνο η ψυχανάλυση. Mm -hmm. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό μια μυ μυ ρίση του Νόρμπερ Τελεία, ενό πολύ σημαντικού κοινωνιολόγου ε, τη ιστορική πολιτισμική κοινωνιολογία. Πρόσφατα βγήκε και ένα βιβλίο του στα ελληνικά, πολύ σημαντικό ε, για την, το γερμανικό χαρακτήρα και τον ναζισμό. Αχ τι ωραία, και θέλω υπάρχει, να πούμε γι' αυτό. Βεβαίως, και, και, και υπάρχει και το βιβλίο του για την εξέλιξη του πολιτισμού, που είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, ε, το οποίο κυκλοφορεί και αυτό στα ελληνικά, του, Ελίας, του Νόμπερτ Ελίας, ο οποίος λέει το, το καταπληκτικό ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι λεξούλες άτομο και κοινωνία Ουσύ. είναι δύο αφαιρέσεις. Δεν υπά... Δηλαδή, αν, αν, αν πούμε σε κάποιον. Πήγαινε, δείξε μου την κοινωνία έξω. Πού, πού υπάρχει αυτή η κοινωνία. Και πού υπάρχει το άτομο αυτό που θα ήταν απομονωμένο, εξετομικευμένο πουθενά. δεν θα είχε καμία εξάρτηση Εφευρέσεις, από του δύο δηλαδή. είναι, είναι, Είναι αφαιρέσει, είναι επινοήσει, είναι κατασκευέ, αν mm -hmm. θέλετε, οι οποίε είναι απαραίτητε. Για να κάνουμε. Για να συνεννοηθούμε. Πράγμα, για, να να αφαιρέσουμε, αφαιρέσουμε, για να κάνουμε έρευνα επιστημονική επίση. Πρέπει να κάνουμε αυτέ τι αφαιρέσει και αυτέ τι διακρίσει. Mm -hmm. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τι αλληλεπιδράσει που υπάρχουν εκεί. Και το γεγονό ότι αν ξεχάσουμε ότι αυτέ είναι κατασκευέ και θεωρήσουμε ότι είναι έτσι εκφύσεω αυτά τα πράγματα, ναι. καταλήγουμε Τότε, σε λάθος συμπεράσματα. Ναι, σωστά. Πολύ ωραία. Άρα, ευθύ εξ αρχή ορίζεται το επίπεδο πάνω στο οποίο θα γίνει η μελέτη των αντικειμένων αυτών. Ε, κυρία Σταυρακάκη, Βλέπουμε ότι πέρα από τις δηλώσεις, για να πάμε λίγο σε πιο απτά πράγματα yeah. και παραδείγματα, πέρα από τις δηλώσεις που έχουν ένα χαρακτήρα ε, πολιτικό, οικονομικό κτλ., πολλές φορές από πολιτικούς μεγάλης εμβέλειας, ακούμε πράγματα τα οποία κατευθείαν ανάγονται στη σφαίρα της ψυχανάλυσης και ξεφεύγουν εντελώς από αυτό που λέμε «πολιτική» ξεφεύγουν εντελώς, αλλά συνδέονται και άμεσα. Mm. Φαντάζομαι, δηλαδή, αν πάρει κανείς την ε, συνέχεια του νήματος, θα φτάσει εκεί. Αναφέρομαι τώρα σε κάτι που μου στείλατε και διάβασα χθε, πολύ γρήγορα, ομολογώ, για τις δηλώσεις που έκανε η Μέρκελ σε σχέση με το, με το πείραμα της Ελλάδας, γιατί περί πειράματος πρόκειται, mm. ότι δεν είναι τόσο το χρέος, δεν είναι τόσο αυτά που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, όσο είναι αυτό που πρέπει να διδαχθούν οι άλλοι mm. μέσα από αυτήν την τιμωρητική διαδικασία που υφίσταται η Ελλάδα προκειμένου να συνετιστούν αυτό έχει ένα χαρακτήρα ψυχαναλυτικό όπως και η τιμωρία στα παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι στη σφαίρα της πολιτικής και της οικονομίας. Είναι στη σφαίρα της ψυχανάλυσης. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Ε, Προσεπίρωσαν αυτό που λέτε για την σχέση ακριβώς και της πρακτικής πολιτικής με την ψυχανάλυση. Θα, να, να θυμίσω εκείνο το, δεν ξέρω αν το έχουμε το ρητό του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι η Ελλάδα κάποτε είναι απέραντη το, ναι. <laughs> το λέω έτσι... Ως, νομίζω ως, ότι ήταν Αλλά έχει, έχει ναι, μία αλλά μία είναι χαρακτηριστικό. Έχει Γιατί κάποιο κάποια στιγμή αναγκάζεται Αφού έχει καταφύγει mm. σε όλα όσα μπορεί να αναλύσει τεχνοκρατικά, επιστημονικά κτλ., να φτάσει τελικά σε αυτό το οποίο φαίνεται να έχει βέβαια, βέβαια, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έτσι. Είναι, κάτι, ναι. είναι μια σταθερά γιατί οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ η ιδιοσυστασία του, η συγκρότησή mm -hmm. τους οι δυνάμεις που εξασκούνται πάνω σε αυτό το πεδίο είναι κοινέ σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που λειτουργεί έτσι. Όλη, και κάθε λαός έχει για τη, για τη δική του χώρα τις γίνει, τα ίδια παράπονα. Τα ίδια, έτσι γίνεται ε, συνήθω. Αλλά αυτό που λέτε, το να δούμε την κρίση μέσα από ένα πρίσμα και της, τους λόγους που αναπτύσσονται, τις κατηγορίες, έτσι, γιατί έχουμε ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και αυτό είναι και το πιο δυσίωνο για την Ευρώπη, θα λέγαμε, ε, είναι ότι ακριβώς στο πλαίσιο της κρίσης τα πράγματα δεν μένουν σε ένα οικονομικό επίπεδο, περνάνε στο επίπεδο των ταυτοτήτων. Και εκεί αναπτύσσεται ένα τεράστιο ε, αλυσβερήσι, μια τεράστια διαλεκτική, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να ναι. το πω. Ε, Κατηγορή, πολύ κατηγοριών. Ωραία. Ε, προσπαθούμε, <laughs> προσπαθούμε <laughs> να, προσπαθούμε ε, το... κατηγοριών, δαιμονοποιήσεων. Έτσι. Ναι. Δηλαδή... Νομίζω ότι πρέπει να δούμε, κύριε Σταυρακάκη, αυτό που συμβαίνει τώρα. Για να δούμε πώς το είπε προχθές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αγανακτισμένος μέσα στη Βουλή. Αναφέρομαι στην ε, οργή που έβγαλε σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη στάση που κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά, κανείς, δεν, δεν ξέρω και ποιος πολιτικός Ευρωπαίος είπε να τους πυροβολούμε τους πρόσφυγες. Δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν θέλω και να το θυμάμαι. Ε, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αυτήν τη στιγμή με την προσφυγιά και τα παιδιά να θαλασσοπνίγονται και τους ενήλικες επίσης και οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις αιστείες τους επειδή πραγματικά και ξέρουν τι συμβαίνει στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο ξέρουν τι συμβαίνει και παρόλα αυτά το τολμούν αυτό είναι μια απελπισία η απελπισία δεν είναι πολιτική ούτε οικονομία μπορεί να συνδέεται αλλά δεν είναι και έχουμε από την άλλη μεριά Ανάλγητους θεσμούς, ανάλγητους θεσμούς. Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω κύριε Σταυρακάκη. Αυτοί οι θεσμοί συγκροτούνται από άτομα. Τα άτομα είναι υποκείμενα, όπως είπατε. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τόσο πόνο όπου απειλείται το υπέρτατο, η ζωή δηλαδή. Και μάλιστα με τον πιο ελεηνό και τρισάθλιο τρόπο. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να διατυπώνουν απόψεις και να παίζουν με ζωές. Εδώ η ψυχανάλυση δεν έχει ρόλο, διότι ασκούν πολιτικές. Ναι, αυτό μας πάει πάρα πολύ πίσω βέβαια, γιατί έχει ερμηνευτεί και από τη Χάννα Άρεντ. Μιλήσαμε για το βιβλίο του Ελίας για τη Γερμανία προηγουμένω και τον ναζισμό. Και εδώ πάλι αυτό που λέτε μου θυμίζει λίγο και τη δίκη του Άιχμαν και όλα αυτά που έχει γράψει. Είχαν άραγε για την κοινοτοπία του κακού, για τον γραφειοκράτη, ο οποίο κατά κάποιο τρόπο ε, αποθεί τι συνεπαγωγέ των πράξεών του, που μπορεί να είναι πάρα πολύ τραγικέ και πάρα πολύ ε, σαδιστικέ και βίαιε και ε, απαράδεκτε εκτό πολιτισμού, θα λέγαμε. <prueba> e, και νομίζω ότι οι γραφειοκρατίε γενικά όπως και οι γραφειοκρατίες ευρωπαϊκές τώρα έχουν την τάση αυτή δηλαδή να, να, να προσπαθούν να απομονώσουν να απαρνηθούν την πραγματικότητα Τι και να απαρνούνται και, και, και την τη, 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 τη λέω την έννοια αυτή με την, ψυχ, με την ψυχαναλυτική ναι. της ας, σημασία e, και αυτό βέβαια θεσμικά οδηγεί σε αυτή τη βαρβαρότητα που βλέπουμε να αναπτύσσεται η οποία όμως να σας πω κάτι δεν πρέπει να μας ε, ε, προφανώ πρέπει να μα ανησυχεί και να μα εξοργίζει, mm. δεν πρέπει να μα εκπλήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιατί αυτό είναι να σα πω κάτι. Απορίας, ένα ο, Μάρκ φε... Μάρκ ο, έχει ο Μάρκ Μαζάουερ. Πολύ μεγάλο. Βεβαίω. Ο Μάρκ Μαζάουερ. Αυτό που λέει και η Ναόμη. Βεβαίω. Ε, ε, η Ναόμη Κλάιν. Ε, η Ναόμη Κλάι, ε, ε, η, Ναόμη Κλάι, η οποία πάρα πολύ ωραία το λέει αυτό το θέμα τη απορία που έχουμε. Απορία. Συνεχή ναι. απορίες έχουμε για το πως ναι. πώ ναι. συμβαίνει. Γιατί έχουμε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, νομίζω ότι έχουμε κάπω εξειδανικεύσει αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη, ευρωπαϊκέ αξίε κτλ. Ο Μάρκ Μαζάουερ, που είναι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό και έχει γράψει για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη επίση, ε, έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο, υπάρχει και αυτό στα ελληνικά, που λέγεται Σκοτεινή, σκοτεινή Ήπειρο. Η Σκοτεινή Ήπειρο είναι η Ευρώπη. στην Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ήταν το χώρο στον οποίο αναπτύχθηκε. Τι θέλετε να πιάσουμε, η επικιοκρατία, η βαρβαρότητα τη επικιοκρατία, η βαρβαρότητα του ολοκαυτώματο, βαρβα... ένα σωρό. Σκοτεινά πράγματα. Έτσι. Και πολλές Αυτό φορές, δεν είναι ψυχαναλυτικό. Βεβαίως, να ωραιοποιεί όλη αυτή τη σκοτεινά και όλη αυτή τη μαυρίλα βεβαίως. και να την κάνει στην ήπειρο βεβαίως, του πολιτισμού βεβαίως. και τη αλληλεγγύη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η δυσκολία. Προσέξτε και κάτι άλλο. Και η δυσκολία έτσι. θα μπορούσαμε να το δούμε και σαν ένα είδο συμπλέγματο αυτό το πράγμα. Ναι, η κόμπλεξ, δυσκολία σε ναι. κρίσιμε στιγμέ να, να κάνει την επιλογή. Που είναι πιο δόκιμη. Δηλαδή, ίσως να μην. Εγώ, ε, σκέφτομαι τώρα φωναχτά. Ναι. Δεν το έχω ψάξει πολύ επιστημονικά, γιατί είναι δύσκολο ζήτημα. Αλλά, ε, μήπω δεν είναι τόσο τυχαίο ότι τι, μετά την κρίση του 1929 στι ΗΠΑ καταλήγουν στο Ρούσβελτ και στην Ευρώπη καταλήγουμε στο Χίλια και στο Μουσολίνι. Ναι. Δηλαδή, η, 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 γιατί κάτι όχι, όχι ταυτόσιμο, αλλά πάντως... Που προδιαγράφει μια προδιαγρά... πορεία. Μια, αντίστοιχη δυσκολία, μια σκοτεινιά όπω το είπατε, έχουμε και σήμερα. Διότι βλέπουμε yeah. ότι άλλε χώρε, θέλετε να δούμε τι ΗΠΑ, θέλετε να δούμε τη Λατινική Αμερική, οπουδήποτε και αν πάμε, προσπαθούν κάτι πιο εναλλακτικό. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχει αυτό το, αυτό το σφίξιμο, αυτό, αυτό, αυτό η, η, σιδερένια, το, 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 <laughs> τώρα, το κλουβί αυτό, ας αυτό, με, αυτό, τη λιτότητα και τη βαρβαρότητα yeah. που, πώς που, που ενέχει. μπορεί να, να έχει το, αυτό το πράγμα. εξηγήσει κανεί, κύριε Σταυρακάκη, ε, με εργαλείο την ψυχανάλυση να το εξηγήσει πολιτικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι δυνατόν εκεί, σε ναι. μια Ευρώπη η οποία έζησε ένα ολοκαύτωμα που έζησε αυτό που έζησε πριν από λίγα χρόνια, γιατί τα χρόνια είναι λίγα, ναι, να ξαναρχόμαστε σε αυτές τις απάνθρωπες καταστάσεις και δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω και πιο επίθετο πραγματικά για να περιγράψω αυτό που συμβαίνει. Ναι, ναι. Όχι, δυστυχώς... δυστυχώς ότι δεν έχουμε διδαχθεί από τι. Δυστυχώ αυτή η βαρβαρότητα είναι, πώς θα το λέγαμε, ενδυμική, εγγενής αν θέλετε και θα έλεγα ότι... Είναι εγγενής και σε κάθε θεσμό και σε κάθε άνθρωπο. Όλοι μας είμαστε τι και... άλλο είμαστε. Διότι... Ε, έχουμε, έχουμε και δυνάμει που λειτουργούν σαντιστικά και δυνάμει που λειτουργούν με τέτοιου τρόπου. Όλοι μα, κανένα δεν εξαιρείται. Το πρόβλημα είναι το εξή. Ότι συνήθω ο πολιτισμό μα προσφέρει κάποια εργαλεία για να ελέγξουμε αυτό το πράγμα. Αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να χρησιμοποιεί τι ίδιε δυναμικέ για του δικού του σκοπού, πολιτικού ή άλλου. Άρα εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ μπλεγμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο ατομικό επίπεδο και στο συλλογικό να ελεγχθούν αυτέ οι δυνάμει. Κύριε Σταυρακάκη, λέγαμε πριν για τις συμπεριφορές που είναι τιμωρητικέ και ότι η Ευρώπη δεν είναι όλο αυτό το μύθευμα το οποίο έχουμε στο κεφάλι μας γιατί το αποδεικνύει στην πράξη και σε σχέση με τους πρόσφυγες και σε σχέση με τις τιμωρίες τους λαούς κυρίως του Νότου και θα λέγαμε ότι έχει μια σαδιστική συμπεριφορά. Κυρίως από, το, από τα κράτη του Βορρά και πιο συγκεκριμένα από τη Γερμανία, όπου τα διατυπώνει πολύ ωραία και η κυρία Μέρκελ, πολύ καλά στο λόγο τη, μια χαρά τα λέει, αν δεν είστε καλά παιδιά και αν δεν μάθετε να συμπεριφέρεστε <laughs> όπω πρέπει, θα έχετε αυτά που έχετε. Και έχουμε όμω, και αυτό νομίζω πρέπει να το σχολιάσετε, Απ' την άλλη μεριά, ένα σύνολο υποκειμένων και όχι ατόμων, <laughs> ένα σύνολο υποκειμένων μέσα στη χώρα οι οποίοι ταυτίζονται με αυτό, ότι δηλαδή εμείς ήμασταν και ο άτακτοι, ήμασταν και ο λίγον και τώρα πάρε να έχει και ναι, να ναι, μαθαίνεις. Ναι. Δηλαδή ε, η αυτοτιμωρία, ως αυτοτιμωρία το δεχόμαστε αυτό και ως τιμωρία ένα κομμάτι μέσα, λέω εγώ τώρα, κάνοντας το ψυχαναγητή, ναι, 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 ναι. ότι... Σε ένα κομμάτι μας μέσα το αποδεχόμαστε αυτό, διότι το παραρίξαμε στην ευδομονία, στον καταναλωτισμό, ναι. στο Χαδερφέ, στη διαφθορά, την οριζόντια, Βεβαίως. την οριζόντια Βεβαίως. με το Πασόκ ε, και τα λοιπά. Και αυτό το αποδεχόμαστε κιόλα. Βεβαίως, γιατί, γιατί όπως μας λέει και ο Φρόιτ, η ενοχή, μας λέει η ενοχή μας... είναι κάτι συστατικό για όλους τους ανθρώπους. Η ενοχή, η, 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 η ενοχή... Αλλά μας το λέει και, μας πω κάτι, και ο Απόστολος Παύλο το λέει αυτό. Η ενοχή υπάρχει. Συζητώντα την αμαρτία, η ενοχή υπάρχει πριν κάνει το αμάρτημα. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Πολλέ φορέ και το ξέρουμε όλοι μα, πολλέ φορέ αισθανόμαστε ένοχοι για κάτι και μετά βρίσκουμε τι είναι αυτό το οποίο μα φταίει, Κατά κάποιο τρόπο. Και αυτή, την, αυτή την, ε, την υποκειμενική προκείμενη την εκμεταλλεύεται κάθε σύστημα κυριαρχικό. Αλλά θα έλεγα για να έρθουμε στο. Εδώ, στο εδώ συγκεκριμένο, εκμεταλλεύονται βέβαια, την ενοχή μα. Στο βέβαια. συγκεκριμένο ζήτημα, θα έλεγα. Κατά πρώτο λόγο, δεν πρέπει να τα δούμε αυτά ω ένα παιχνίδι μηδενικού αθρίσματο. Δηλαδή, είτε για όλα αυτά είναι οι, ναι, οι ναι, 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 κτλ., ναι, ναι, ναι. είτε για όλα αυτά είναι εμεί. Γιατί συνήθω έχουμε την τάση αυτή να ναι. το βλέπουμε άσπρο μαύρο ναι, ναι. και να καταλήγει. Μανηχαρισμού, δεν Προφανώ ισχύουν και τα δύο. Και αυτό ισχύει και για όλου του λαού και για όλε ναι. τι χώρε κτλ. Γιατί κανεί ναι. λοιπόν δεν είναι τέλειο στο τελική Φυσικά. Νάμψη. Και πολλά από αυτά που, ε, που καταλογίζουμε στον εαυτό μα, φοροδιαφυγή κτλ., υπάρχουν και σε υπερθετικό βαθμό αλλού. Και, δηλαδή μάλιστα, γιατί, και μάλιστα γιατί η φοροδιαφυγή που γίνεται νομίμως από τις μεγάλες εταιρείε την Amazon, ξέρω, ε, πολλές εταιρείε που συζητιέται, και ε, γιατί αυτό Άμα είναι και αυτό καλύτερο. Αλλά αυτό πώς είναι τώρα να σχολάνε τις ρετσινιές ως λαό. Ας εκεί πούμε, μπαίνει εκείνοντα... το παιχνίδι, εκεί μπαίνει ακριβώς το παιχνίδι το κυριαρχικό, αλλά εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εκεί θα σας πω κάτι που έχει πει ο Λακάν που είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ, για το πώς θα αποδώσουμε τελικά τη βαρύτητα εκεί που ανήκει και όχι κάπου αλλού. Mm -hmm. ε, έχει πει το, το νομίζω, πολύ, πολύ έξυπνο ότι ε, αν κάποιο είναι, ένας άντρα μια γυναίκα, είναι παθολογικά ζηλόφθονο ή ζηλόφθονο. Mm -hmm. το αν ο σύντροφος τον απατάει, είναι δευτερεύον. Mm -hmm. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο, έτσι, μπορεί, αλλά... Και στην περίπτωση που κάποιο με, με απατάει ή σα απατάει, ότιδήποτε απατάει έναν ακροατή μα και μια ακροάτρια μα, αυτό δεν οδηγεί αναγκαστικά στην παθολογική ζωληφθονία. Μπορεί να λυθεί με άλλου τρόπου. Λοιπόν, yeah. άρα μπορεί, μπορεί στην Ελλάδα να συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα ή περίεργα πράγματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μα κάνει να χάνουμε το, 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 το ευρύτερο πλαίσιο. Τι συστημικέ δυνάμει που επενεργούν και δεν επενεργούν μόνο στην Ελλάδα, επενεργούν σε όλη, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Yeah. Και αυτέ οι δυνάμει ακριβώ επιχειρούν σε το πλαίσιο αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελευθερισμό ε, σε ένα επίπεδο ευρύτερο να μεταβάλουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα εργάζονται, επιθυμούν, οι ταυτότητες τους ε, συγκροτούνται και τα λοιπά, και τα ε, και, λειτουργούν στο εργασιακό επίπεδο, στο επίπεδο των προσδοκιών ζωής και σε άλλα... Κύριε γίνεται να έχει περάσει τόσο πολύ και να μας έχει διαποτήσει και να το θεωρούμε ως δεδομένο το γεγονός ότι τα πράγματα είναι έτσι. Ζούμε σε έναν καπιταλισμό, ο πλανήτης ζει σε έναν καπιταλισμό πριν ελαχίστων εξαιρέσεων ε, και αυτό είναι μονόδρομος και εδώ τελειώσαμε και το κεφάλαιο έχει χίλιους δυο τρόπους ναι. σαν τη λερναία ύδρα να βγάζει συνέχεια κεφάλια και κόβει στο ένα και βγαίνουν περισσότερα και δεν υπάρχει και ένας Ιρακλής να τα καυτηριάσει και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία ότι εδώ είμαστε, αυτό είναι το πλαίσιο, εδώ πάει θα, θα παλέψουμε, μέσα στην Ευρώπη, όποια και αν είναι αυτή η Ευρώπη, ναι. αυτό εδώ, πώς μπορεί και περνάει στα άτομα. Δεν είμαστε σκεπτόμενα όντα, είμαστε φοβισμένοι. Τι διάλογο είμαστε. Και ενώ η λογική μας λέει ότι δεν μπορεί, αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε, ξεδημιουργείται κιόλα. Η αποδομή. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε σε δύο επίπεδα. Στο ευρύτερο, στο παγκόσμιο επίπεδο, α πούμε, ε, ο καπιταλισμό μα το λέει και ο Μάρξ αυτό. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλε δυνατότητε. επαναστατικέ ναι, 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 στην ναι, ναι, πραγματικότητα. Κάθε τόσο ανάγκη. Ανανεώ... επανάσταση. Ανα... Βεβαίω, ανανεώνεται, ριζοσπαστικοποιείται, ναι, παίρνει ναι. νέε μορφέ κτλ. Και, και η καταναλωτική μορφή που πήρε έδινε. Κάποιε δυνατότητε στα υποκείμενα. Πλασματικέ ή όχι, δεν έχει σημασία. Έτσι. Έτσι, δηλαδή, έδινε την εντύπωση στου ανθρώπου ότι μπορούν να, να, να κυνηγήσουν τι επιθυμίε του, οριζόμενε καταναλωτικά και να αποκτήσουν ε, τη δυνατότητα τη ελευθερία σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα, βέβαια, περνάμε σε μια νέα φάση ε, του καπιταλισμού που είναι πολύ πιο όμοιη και πολύ πιο. Και χωρίς, και χωρίς προσχήματα είναι. χωρίς Έτσι ακριβώς επειδή ε, όλο αυτοί, όλη αυτή η φούσκα του δανεισμού πάνω στην οποία στρίθηκε ο καταναλωτισμό από ένα σημείο και μετά έχει καταρρεύσει. Και αυτό δημιουργεί ακριβώς τις δυνατότητες και τη, προκλήσει τη, τη, την, ε, τις τις πολιτικές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, Δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Ε, για μας τους Έλληνες βέβαια υπάρχει μια επιπλέον περιπλοκή στο βαθμό που ταυτίζουμε ακριβώς αυτό που λέμε συνήθω ευρωπαϊκέ αξίε, η Ευρώπη με αυτό το μοντέλο. Έτσι, γιατί αν, αν, αν θεωρήσουμε ότι ό,τι έρχεται από εκεί είναι καλό και άγιο, και άρα θα πρέπει να το αποδεχτούμε, Άρα αποδεχόμαστε οτιδήποτε έρχεται από εκεί, και αν αυτό είναι ένα ομόσυνο φιλελευθερισμό με, με έτσι, πολύ επιθετικά χαρακτηριστικά. Άρα αισθανόμαστε κατά κάποιο τρόπο αυτή την ενοχή και την Εσύ. αναγκαιότητα να το αποδεχθούμε. Αυτό νομίζω έχει να κάνει. Ε, πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να το κατανοήσουμε. Απ' την άλλη, έχουμε και την ιτοπάθεια να λέμε οι Ευρωπαίοι. Φέβαιος. Δεν λέμε Φέως, μα, 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 ότι α... δεν ανήκουμε μα, και εκεί. Θέλω να καταλήξω, η ακριβώς, 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 Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτό πάει, θα έλεγα, τουλάχιστον πίσω μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτου. Ε, όπου εκεί αρχίζει αυτή η διαλεκτική ε, της εξάρτησης θα το βάλουμε σε εισαγωγικά uh -huh. δηλαδή ε, η δημιουργία του νέου κράτου και η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι κάτι που προφανώς το αξίζουμε διότι είμαστε Έλληνες αλλά την ίδια στιγμή είναι κάτι, και, και είναι κάτι το οποίο μας το, μας το αναγνωρίζουν οι ξενικοί Γερμανοί ίδιος. Ο γερμανικός ρομαντισμός είναι αυτός ο οποίος uh -huh. αναγνωρίζει και αποθεώνει την ελληνική ιστορία στο πλαίσιο της Ευρώπης, το λίκνο της Ευρώπης κτλ, κτλ. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει αυτή η αμφιθυμία για να το πούμε ψυχαναλυτικά, οι νεοέλληνε δεν είναι τόσο άξιοι όσο οι πρόγονοι του και άρα Να πω εκεί μία λέξη που γιατί. μπορεί έτσι να, να την ξέ. καταλάβει κανεί στη ζήλια. Βεβαίω. Να το πούμε. Ανίφοβη. Είναι, 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 είναι οι δυναμικέ τη αμφιθυμία, δηλαδή αγάπη και μίσου μαζί. Έτσι. έτσι. Και, αυτό, και αυτό, προσέξτε τώρα για να το να πω ναι. και την άλλη πλευρά, αυτό αναπαράγεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, αντιμέτωπο με αυτό το βλέμμα. Που το βλέμμα μας λέει, ο Λακάν είναι, είναι αντικείμενο, είναι ενόρμηση, είναι κάτι το οποίο σε κατατρέχει. Έτσι, το Εγώ. βλέμμα αυτό. Το βλέμμα το ευρωπαϊκό, που κάθε στιγμή σε ελέγχει και πρέπει να αποδείξεις μπροστά του ότι είσαι άξιο να λέγεις Ευρωπαίος, γιατί όπως είπατε, η Ευρώπη ναι. είναι πάντα κάπου αλλού. Ναι. Αυτό δημιουργεί αυτή την αμφιθυμία και δημιουργεί την αμφιθυμία, την αμφιθυμία και από τη μεριά των Ελλήνων. Έτσι. Δηλαδή, οι Έλληνες πρέπει συνέχεια να προσπαθούν και ποτέ δεν είναι άξιοι να αναγνωριστούν ως πλήρεις Ευρωπαίοι κτλ. Είναι φοβερό κ. αυτό το πράγμα. Είναι ένα όμως. πολύ δύσκολο σύμπλεγμα. Είναι ένα δύσκολο σύμπλεγμα. σύμπλεγμα, το οποίο δεν ξέρω και αν θα λυθεί βεβαίως, ποτέ. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, τι, να κάνουμε μια υπόθεση εργασία. Αν μπορούσε ο καθένας να ορίσει το υποκείμενό του με την έννοια του να το κατανοήσει, όχι να το ορίσει, να κατανοήσει το υποκείμενό του και να μπει πάνω το υποκείμενο πάνω σε εκείνες τις αρχές που νιώθει ότι είναι, μάλλον σε εκείνες τις αρχές που τον κάνουν να μην νιώθει ενοχές, να μην νιώθει άσχημα να νιώθει καλά τότε θα μπορούσε θεωρητικά, δεν θα γίνει αυτό ποτέ, ναι. θα μπορούσε να αλλάξει το πράγμα Κοιτάξτε, τώρα, τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο να συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί καταρχά είναι, για να... είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιο θα ήταν ο μηχανισμό, Για να γίνει πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι θα κάνουμε όλοι ψυχανάλια ξαφνικά. Θα κάνουμε μια ομαδική ζωή ναι, αυτό, αυτό και, 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 και στη σφαίρα τη φαντασία. Είναι αλλά ένα νοητικό να παιχνίδι. Να πω, ναι, 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 ναι. Είναι νοητικό παιχνίδι, αλλά ε... πώ αλλιώ θα μπορούσε να πει κανεί ότι θα μπορούσε να ναι. αλλάξει το πράγμα. Προσέξτε βέβαια, ξέρουμε όμως και από την, ατομική, και από την ψυχανάλυση στο επίπεδο του καθενό που, ναι. κάνει, που κάνει ο καθένα από εμά και μπορώ να το πω και από τη δική μου την εμπειρία ότι προφανώ το, το, το ζητούμενο και το αποτέλεσμα μια ανάλυση δεν είναι ότι κάποιο γίνεται ένα, ότι προκύπτει ένα τελείω καινούριο άνθρωπος, σε ένα τελείω καινούργιο υποκείμενο που δεν έχει καμία ενοχή, δεν έχει κανένα σύμπλεγμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα κτλ. Αλλά ξέρει τα Ακριβώ. Εκεί είναι λοιπόν η διαφοροποίηση. Είναι η διαφοροποίηση καταρχά στο, να, να μα γίνουν συνειδητά όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί συνήθω δεν μα είναι συνειδητά. Όχι. Έτσι. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε εύκολα για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή προσέξτε πώ σε άλλε χώρε που έχουν και αυτοί τα δικά του συμπλέγματα. Δεν είναι... Ξέρω, εγώ, εγώ έχω ζήσει πάνω από 10 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και βλέπω τώρα ότι ο ίδιο ο, ο, ίδιος ο ε, θέτει το ζήτημα τη εξόδου τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το συζητάνε. Κανένα δεν του είπε, Α, είσαι προδότη, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο κτλ. Να μου πείτε, βέβαια είναι διαφορετική θέση τη Μεγάλη Βρετανία και διαφορετική θέση τη Ελλάδα. Ναι. Προφανώ. Αλλά κάποιοι λαοί είναι πιο ακόμπλεξά τη Αλλά θέματα. αυτό δεν μα εμποδίζει να συζητάμε λίγο πιο ναι. ελεύθερα, να συνειδητοποιούμε ναι. τα προβλήματα που υπάρχουν στι ταυτί τη δεσμεύσει που έχουμε αποκτήσει διαχρονικά και να προσπαθούμε ακριβώς να ανοίγουμε ένα Πεδίο λίγο μεγαλύτερη ελευθερία. Με τον τρόπο που φτάνουμε σε μια ηλικία όπου τα βρίσκουμε μπαστούνια στη ζωή μα, πολλέ φορέ και λέμε, Καλά, γιατί στρέφομαι κατά του εαυτού μου, εγώ ω αυτοάνωσο σε συμπεριφορά εδώ. Και πάλι δανείζομαι όρου ιατρική. Γιατί στρέφομαι κατά του εαυτού μου, όταν ξέρω ότι αυτό μου το βήμα θα με οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν είναι ωφέλιμη για μένα και από μία ηλικία και μετά, αρχίζουμε εκ των πραγμάτων και εκ των δυσκολιών, να επαναπροσδιοριζόμαστε, ναι. να αναλύουμε κάπως τα πράγματα. Αν δεν έχουμε την ευκαιρία και την ευτυχία να πάμε σε ψυχαναλυτή, να το κάνουμε. Ναι, γιατί και Βλέπετε έχει... όμως πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί λέτε και πραγματικά το βλέπουμε. Είναι πάρα Εγώ, πάρα πολύ να, να σας πω κάτι, να σας πω κά, που το βλέπουμε πολλέ φορές εμείς στο πανεπιστήμιο. Ε, το βλέπουμε από την ε, ε, στρο, μαζική στροφή πολλών ανθρώπων που βρίσκονται στη μέση ηλικία και μπορούν να είναι και 50-60 χρονών ακόμα στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, του παίρνει 20 και 30 χρόνια σε πάρα πολλούς Συμπολίτε μα να καταλάβουν ότι όλη του η πορεία, εκείνο που σπούδασαν, εκείνη η δουλειά που έκανα τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν ήταν πραγματικά εκείνο που ήθελαν. Ήταν εκείνο που του είχε υποβάλει σαν ιδέα η οικογένειά του, ήταν εκείνο που είχε το μαγαζί ο πατέρα ή το δικηγόρο γιατρός και αναγκάστηκαν να κάνουν το ίδιο. Και μετά από του παίρνει 20-30 χρόνια να το επεξεργαστούν στο μυαλό του και στην, ε, στο ψυχικό του όργανο, για να το πούμε έτσι λίγο επιστημονικά, για να καταλήξουν ότι η επιθυμία του ήταν κάτι άλλο και θέλουν μετά από τόσα χρόνια να πάνε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα καινούριο πτυχίο, να κάνει μια καινούργια ε, σπουδή. Να είναι κανείς όμως κάθε μέρα είναι σε δύσκολο. με τον εαυτό του να τον γνωρίσει. Είναι δύσκολο και να σας πω είναι ποιο σε είναι. Σε αυτήν την ένα η διαδικασία απολύτως, του επαναπροσδιορισμού απολύτως, καθημερινά. Απολύτω. Ε, και σε αυτό που είπατε προηγουμένω, γιατί ε, οδηγούμαστε στην αυταπάτη και γιατί ε, έτσι, υπονοήσατε και μία λίγο μαζοχιστική πλευρά. Απολύτως, του, δεν δηλαδή. την υπονοήσατε. Λοιπόν, Ακριβώ. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι νομίζω α, αξίζει να το πούμε αυτό, γιατί αυτό είναι και κάτι που διαφοροποιεί νομίζω την ψυχανάλυση και από άλλες θεραπευτικές μεθόδους και από άλλες θεωρητικέ προσεγγίσει. Γιατί νομίζω ότι μια από τι πολύ βασικέ. Ε, 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 ιδέες του Φρόιντ ήταν ότι αυτό που λέμε σύμπτωμα Z. και σύμπτωμα είναι, στην ψυχανάλυση είναι μια συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται, κάτι που επαναλαμβάνεται και μας είναι οδυνηρό έτσι, γιατί, για, για, για τέτοιου τύπου εμπειρίες μιλάμε όμως ε, ο Φρόιντ μας λέει ότι ενώ σε ένα συνειδητό επίπεδο αυτό είναι οδυνηρό, ο λόγος για τον οποίο επαναλαμβάνεται και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτό το πράγμα είναι ότι σε ένα συνείδητο επίπεδο μα προσφέρει μία απόλαυση. Υπάρχει λοιπόν μία. δεν είναι ακριβώ μαζοκιστική, αλλά είναι μία είναι απόλαυση η οποία συνδέεται με κάτι που είναι οδυνηρό. Και το ξέρουμε Ήρα, αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που φορές. λέμε κύριε Σταυρακάκη, ότι τελικά μένουμε βεβαίως. κάνουμε αυτό που επιλέγουμε ασυνείδητα ίσω, ίσως, όχι πάντα συνειδητά, αλλά τελικά Ακριβώς. η επιλογή μας είναι αυτή που κυριαρχεί και στις αυτό, και μας και αυτό το ξέρουμε μας. όλοι νομίζω από την εμπειρία μας, μπορεί να μας προσδέσει σε σχέσεις ερωτικές, ή συντροφικές που, είναι τοξικ, που, που είναι, μπορεί να είναι τοξικές και μπορεί να είναι βλαπτικές για εμά του ή για την κοινωνική μα. Παρ' όλα αυτά, κάτι χορταίνει μέσα μα υποσυνείδητα. Βεβαίω, κάτι και υπάρχει είναι Και, αυτό, αυτό λειτουργεί και πολιτικά. Έτσι. Για ποιο Λό, λόγο δηλαδή. Βεβαίω, για ποιο λόγο αναπαράγονται το... αυτέ τι ταυτίσει οι, οι οποίε μπορεί να μα κάνουν καλό. Αλλά εμεί παραμένουμε προσκολλημένοι. Το υποκείμενο λοιπόν, το οποίο το ορίσατε και, το, ορίζεται ω μια δραδια... διαδραστική κατάσταση που έχει με την κοινωνία, διαπλοκή με την κοινωνία. Ε, το υποκείμενο από τι διέπεται και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε, τον μαζοχιστικό. Για να το δούμε λίγο πώ. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί μηχανισμοί που μπορούμε να πούμε: μηχανισμοί άμυνα, μηχανισμοί ταυτίσεων κτλ. Τα ε, θα έλεγα για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό που λέγαμε προηγουμένω, εδώ α πούμε στη διαλεκτική με την Ευρώπη και σε όλο αυτό το πράγμα ναι. το οποίο βιώνουμε εμεί σήμερα στην Ελλάδα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη λειτουργία του υπερεγώ. Δηλαδή, η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό ιδεώδε λειτουργεί ω αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση το υπερεγώ. Το υπερεγώ είναι. Πολύ πατερναλιστικό. Αυ αυτό ο ελεγκτικό μηχανισμό, ακριβώ ο οποίο μα εγκαλεί ότι δεν λειτουργήσαμε ηθικά, σωστά, αποτελεσματικά, κάναμε κάποιο λάθο, είμαστε ένοχοι για κάτι που έγινε και επομένω πρέπει να γυρίσουμε στον, στον ίσιο δρόμο, για να το πούμε πολύ απλά εδώ αυτό το ξέρουμε. Η Έλλη Σκοπετέ έχει γράψει ένα βιβλίο καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, πολύ σημαντική, δεν είναι πια μαζί μα. Έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο το 19ο αιώνα στην Ελλάδα και, και αναφέρεται στην Ευρώπη και στη λειτουργία τη ακριβώ στη βάση ενό συμπλέγματο. Είναι υπερεγό Ευρώπη. Είναι το μοντέλο και είναι και το βλέμμα το ευρωπαϊκό και είναι ο ελεγκτικό μηχανισμό που έρχεται και σε εγκαλεί και σε τιμωρεί ενδεχομένω που δεν ήσουν αρκετά καλό παιδί. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει ίσως να τα δούμε με ένα λίγο ψυχρεμότερο μάτι, να τα δούμε στην ιστορική τους διάρκεια και να δούμε πώς αγγίζουν τον καθένα από εμά. Και πώς πολλούς από εμά που ψηφίζουμε ή συγκροτούμε κόμματα ...μπορούν να μας επηρεάσουν και να καθορίσουν την πορεία μας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε μαθήματα πολιτικής ανάλυσης σε, σε όλους τους πολιτικούς... ...για να αλλάξει κάπως το τοπίο, διότι εγώ νιώθω μετά από αυτήν την κουβέντα... Τη, ...τη μικρή κουβέντα που κάναμε, κύριε Σταυρακάκη... ...νιώθω να δυναμών σε σχέση με αυτά που ε, σκέπτομαι και σε σχέση με αυτά που άκουσα... ...και νομίζω ότι έτσι νιώθει ο καθένας που βρίσκει μια ανακούφιση... Μέσα από πύλε που ανοίγονται <laughs> προκειμένου να σκεφτεί και να δικαιολογήσει πράγματα. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνο μα πολύ γρήγορα. Ούτε μουσικά διαλύματα κάναμε, αλλά τελείωσε. <laughs> Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα ευχαριστώ. μαζί μα. Εγώ το χάρηκα πολύ. Ελπίζω να το χάρηκαν και οι ακροατέ μα.